Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σημερινό vlog. Σήμερα θα κάνω ένα get ready with me, θα σας δείξω πώς ετοιμάζουμε. Έχουμε σήμερα χορό αποφύτησης και δεν μπορώ να περιμένω. Θα χορέψω με κάτι κορίτσια, με τις φίλες μου. Θα φορέσω ένα μαύρο φόρεμα που δεν μπορώ να περιμένω να το βάλω. Και τώρα θα πάω στο κομμωτήριο για να μου κάνουν μπούκλες. Τα μαλλιά μου, τα λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν τα κάνω μπούκλα. Βέβαια, το βράδυ θα τα ανοίξω λίγο για να μην είναι τόσο μπούκλα. Τι έχουμε σήμερα να κάνουμε? Πρέπει να αγοράσουμε δύο δώρα και μετά θα πάμε στο Starbucks. Ένα για το βαφτιστήρα μου, ένα για μια θεία μου στην Τσεχία, γιατί σε λίγο πάω στην Τσεχία για ένα επόμενο. Και αυτά. Έχουμε αγοράσει το δώρο. Και είμαστε στο Starbucks και θα δοκιμάσω το καινούριο strawberry lime frozen πράγμα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν λεμονάδα, περισσότερο γεύση lime, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο σαν το pink drink. Δεν το έχω δοκιμάσει αλλά από έξω. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει πολύ. Τώρα τρώμε σημεριανό. Έχω μπιφτέκι, πατάτες και σπανακόριζο. Μετά από το μεσημεριανό θα αρχίσω σιγά σιγά να ετοιμάζουμε. Θα κάνω ντουζ. Θα βάλω το φόρεμα, πρέπει να βάλω τα κορδόνια στα παπούτσια, τα λοιπά. Και ανυπομονώ για το χορό. Πάμε στο Γρηγόρη, πάρουμε ένα φροζίτο. Είναι τέλεια. Είναι ένα milkshake σοκολάτας. Επειδή έχει 31 βαθμούς εδώ και έχω σκάσει και δεν αντέχω άλλο. Κυρίως αυτό το αυτοκίνητο. Και δεν μπορώ να περιμένω. Το milkshake. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι... Έχει πολύ πάγο μέσα, αλλά είναι και πολύ σοκολατένια. Τώρα φτιάχνω αυτά τα παπούτσια. Επειδή τα κορδόνια ήταν έξω και ναι, μέχρι στιγμής έτσι τα έχω κάνει. Αλλά τι είναι καινούργιο στη ζωή μου. Εντάξει, σήμερα είναι ο χώρος. Αποφύτηση. Αλλά από την τελευταία πέρα θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, την τελευταία μέρα του σχολείου έχω μια παράσταση στο σχολείο και μετά θα πάω σε ένα πάρτι του βαφτιστήρα μου και θα πάμε στη Μαλακάσα στο Adventure Park. Δεν μπορώ να περιμένω, θα κάνω vlog εκείνη τη μέρα. Το Σάββατο έχω αγώνες εν όργανης, 15 Ιουνίου. Ναι, έχω λίγο άγχος. Το θέμα μας είναι οι Ινδιάνες. Νομίζω πως είναι ωραίο θέμα. Εκείνη τη μέρα θα πάω να κοιμηθώ στο σπίτι της κολλητής μου, της Αγάπης, επειδή την Κυριακή έχει πάρτι στη Μαλακάσα. Και δεν έχω πάει ποτέ στο Adventure Park και ήθελα πάντα να πάω και τώρα θα πάω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και στις 19 Ιουνίου φεύγω για Τσεχία. Όμως το μόνο κακό είναι πως θα πρέπει να ξυπνήσω στις 5 ώρα το πρωί. Ναι. Και είναι τρελό. Αλλά τουλάχιστον θα έχω όλη τη μέρα στην Πράγα και μετά θα πάω σε ακόμη μια άλλη χώρα. Δηλαδή από την Τσεχία θα πάρω το αεροπλάνο. Και μετά από εκεί θα πάρω το αεροπλάνο και πίσω στην Ελλάδα. Δεν θα σου πω ακόμη πού είναι, γιατί θέλω να μαντέψετε. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ και θέλω πάρα πολύ να πάω. Και είναι στην Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι το καινούργιο, τίποτα άλλο. Τώρα πάω να συνεχίσω να φτιάχνω τα παπούτσια. Και θα σας δω όταν ντύνομαι λογικά. Τώρα θα σας δείξω το φόρεμα. Αν το φορέσει κάποιος είναι πιο ωραίο. Αλλά ήθελα να πω πως το έχω πάρει στο Λονδίνο και είναι από το Urban Outfitters. Είναι ένα μαύρο και είναι πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε είναι αρκετά απλό. Εμένα μου αρέσει που αυτά είναι σπαγκέτι straps και εδώ είναι λίγο φρουφρού.
Αλλά όταν το φορείς πάνω είναι πιο κολλητό εδώ και μετά ανοίγει λίγο η φούστα και τις μπούκλες δεν θα τις αφήσω έτσι, θα τις χτενίσω λίγο για να είναι πιο beach waves κάπως. Και με τα Vans είναι ωραία αυτό το φόρεμα, μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα το look. Final look, το look μου. Έχω βάλει και ένα σημαίνιο βραχιόλι και ένα σημαίνιο κολιέ. Τα μαλλιά τα έχω κάνει λίγο έτσι πιο loose, λίγο πιο waves. Το φόρμα είναι έτσι πάνω, όπως σας έλεγα, εδώ είναι πιο σφιχτό και μετά ανοίγει λίγο, λίγο. Και τα Vans, έτσι είναι. Μ' αρέσει πολύ το look, είναι λίγο κάπως basic, αλλά extra. Ξέρετε τι λέω. Είμαι έτοιμη να πάω, είμαι ενθουσιασμένη. Δεν νομίζω να κάνω κάποιο βίντεο εκεί, μπορεί να βγάλω μια φωτογραφία ή δεν θα μιλάω στην κάμερα εκεί, δεν θα κάνω σαν vlog εκεί μέσα. Αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ένα μικρό κλιπάκι για να δείτε και μετά θα σας πω πώς ήταν ή το βράδυ ή το πρωί, γιατί δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσει. Επιστρέψαμε πίσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε dance party, σε τέτοιο dance party. Μ' άρεσε πολύ. Είχε πλάκα. Τώρα έχω σκάσει γιατί χορεύαμε όλη την ώρα. Και υπήρχε και ένα photo booth και έβγαλα κάτι φωτογραφίες εκεί. Έφαγα κάτι σαν βραδινό. Είχε κάτι μπέκερ και πίτσες κτλ. Και ένα αγόρι δεν ήρθε. Αλλά δεν με νοιάζει γιατί. Δεν χόρευαν πολύ με αγόρια και να με μόνοι ξέρω και να με προσεί. Ναι, τι άλλο. Ναι, αυτά ήτανε. Μ' άρεσε πολύ. Θα μ' άρεσε να ξαναπήγαινα σε κάτι τέτοιο, κανένα dance party. Και είχε πολύ πλάκα. Επίσης η Σίλια είχε τέλειο φόρεμα. Και μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και εγγραφή και αντίο.